σχολείο, αλλά δεν είναι. Και να πεις και την άποψή σου, μπας περίπτωση, τι λες δημόσια είτε όχι. Και στο πλαίσιο του χιούμορ και στο πλαίσιο του σοβαρού. Μην τρελαθούμε. Νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλη διάσταση σε όλο αυτό το θέμα και στο πόσο καλό ή κακό είναι, πόσο ενοχοποιημένοι πρέπει να είμαστε γι' αυτό ή, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να λογοδοτήσουμε για το τι είπαμε την άποψή μας. Ο καθένας βγαίνει και λέει την άποψή του. Απλά στην περίπτωση των ανθρώπων που έχουν μια τέτοια εκπομπή, την κάνουν δημόσια. Δεν λέει στο θέμα. Και την κάνουν δημόσια για πρόσωπα τα οποία είναι δημόσια. Άρα ουσιαστικά δεν σχολιάζονται μόνο από αυτούς που μπορεί να είναι συνάδελφοι, μπορεί να είναι άνθρωποι της τηλεόρασης. Σχολιάζονται και από αυτόν που θα διαβάσει ένα περιοδικό στην παραλία και από αυτόν που θα τον δει στον δρόμο και θα πει και θα γυρίσει και θα πέχει ένα κολονά. Δηλαδή, σχολιάζονται όλοι μεταξύ τους. Και σε μια τράπεζα, και σε μια εταιρεία, και σε ένα γραφείο, και σε μια οικογένεια. Δηλαδή, αυτό. Γινόμαστε κύκλοι και μεταξύ μας τσουπουτσούπου, τσουπουτσούπου. Γιατί, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, το διάβασα, αυτό είναι έρευνα φοβερή, να την κάνουμε μια μέρα. Αυτό που χαρίζει το κουτσομπολιό σε όλους τους ανθρώπους, όχι τηλεοπτικά, είναι η αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή ασχολείσαι με κάτι το οποίο δεν σε αφορά, αλλά σε κάνει να νιώθεις ωραία που το ακούς.